Πολλοί μιλάνε για θεϊκή κατάρα που πέφτει σαν κεραυνός στους ηθοποιούς που υποδίθηκαν τον Χριστό στο σινεμά ή την τηλεόραση. Η αλήθεια γύρω από αυτή τη θεωρία δεν γίνεται να αποδειχθεί. Η καριέρα του καθενός μιλάει από μόνη της και δημιουργεί συμπεράσματα. Έχουν ακουστεί όμως εξωφρενικές φήμες που δεν ευσταθούν. Για παράδειγμα, ο πιο γνωστός Ιησούς στην ιστορία του σινεμά είναι ο Ρόμπερτ Πάουελ. Ξερακιανή, σεπτή μορφή με έντονο γαλάζιο βλέμμα στον Ιησού από τη Ναζαρέτ του Φράνκο Τζεφιρέλη, που έχουμε δει 30 συνεχείς χρονιές και στην ελληνική τηλεόραση με μανία ζηλωτή. Ακούστηκε ότι πέθανε ή τρελάθηκε ή αυτοκτόνησε. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Ο Πάουλ είναι σήμερα 69 χρονών, έχει δύο παιδιά, παίζει συνεχώς στο σινεμά και την τηλεόραση από το 1972 και περιορίστηκε στα όρια της Αγγλίας και σε δεύτερους ρόλους. Έχει δηλώσει, αμέσως μετά τον Ιησού, πως θα επιθυμούσε να κόψει τους ρόλους ευαίσθητων ανδρών για κάποιο διάστημα. Και το έκανε. Ως και κομμωδίες γύρισε, αλλά πικράθηκε που όλοι τον θυμούνται από την ιερή αυτή μορφή. Αγνών μάλιστα το 1982 κέρδισε βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Βενετίας για την ταινία Imperative. Ο δικός μας Αλέξης Γκόλφης, πρωταγωνιστής στην επιτυχημένη σειρά της δεκαετίας του 70 «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» του Βασίλη Γεωργιάδη, φημολογήθηκε πως πέθανε, τρελάθηκε ή εξαφανίστηκε, όπως και ο Πάουελ. Η αλήθεια είναι πως ο Μανολιός του Καζαντζάκη έπαιξε κάποια ρολάκια και αποσύρθηκε. Αργότερα άνοιξε μπαρ. Υπάρχει καταγεγραμμένη δήλωσή του που λέει το εξής: «Υπάρχει μια μεταφυσική ερμηνεία την οποία δεν ενστερνίζομαι, αλλά ο Χριστός του Καζαντζάκη με κυνήγησε και με κυνηγάει. Τώρα πια δεν θέλω, όπως τότε, να αλλάξω τον κόσμο». Σε μια άλλη πολύ συζητημένη ταινία που προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις, ο Καζαντζάκη ξαναβρήκε τον πελάτη και ο Σκορσέζε έγινε στόχος από την Εκκλησία. Μιλάμε για τον τελευταίο πειρασμό και τη μοναδική φορά που το πρόσωπο του Θεού άγγιξε τόσο πολύ την ανθρώπινη υπόσταση. Σε τέτοιο βαθμό που ελάχιστοι ταύτισαν τον πρωταγωνιστή William Dafoe με μια αποδεκτή κινηματογραφική απεικόνιση του Χριστού. Η ταινία είχε υποψηφιότητα για Όσκαρ σκηνοθεσίας και ο Dafoe μου δήλωσε προσωπικά πως τον θλίβει κάθε δογματισμός και θρησκευτικός φανατισμός που οδηγεί στη βία. Η καριέρα του δεν αντιμετώπισε ποτέ πρόβλημα και τα πιτσιρίκια τον γνωρίζουν πολύ καλά από τους Spider-Man. Ο Τεντ Νίλι που τραγούδησε στο σκανδαλιστικό για το 1973 musical «Ιησούς Χριστός υπέρλαμπρο άστρο» πήρε τότε υποψηφιότητα για χρυσή σφαίρα και έπαιξε σε άλλες τρεις ταινίες με μερικές σποραδικές εμφανίσεις στην τηλεόραση. Η καριέρα του έληξε άδοξα και χωρίς σωσανά, όχι λόγω κατάρας, αλλά ελλείψη ταλέντου και προσωπικότητας.